Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται εν μέσω συνταγματική και πολιτική αναταραχή μετά την απόφαση τη σερβική πλευρά τη χώρα να μην έχουν ισχύ στα δικά τη εδάφη οι αποφάσει του συνταγματικού δικαστηρίου τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Εμεί είμαστε εδώ για να καθαρίσουμε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από κάθε ξένη επιρροή. Όχι μόνο από του ψευδεπίγραφου εκπροσώπου του συνταγματικού δικαστηρίου, αλλά και από τον Αμερικανό πρέσβη που αναμειγνύεται στι εσωτερικέ υποθέσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η πολιτική και επαγγελματική ελίτ της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας είναι ενοχλημένη από τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αυτό αποτελείται από 9 δικαστές, 4 από τη Βοσνία, 3 από τη Σερβική Δημοκρατία και 3 είναι ξένοι που τοποθετούνται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προβληματική είναι και η λήψη των αποφάσεων που χρειάζεται 5 δικαστές, ανεξάρτητα όμως από την εθνικότητά τους. Μετά από αυτή την απόφαση, οι Σέρβοι θα μπορούν να προστατεύουν τους πολίτες τους εάν δεν εφαρμόζουν το Σύνταγμα. Ρώτησα δημοσίως αν η απόφαση αφορά και την ένοπλη προστασία. Διότι στη σερβική πλευρά υπάρχει ένοπλη δύναμη μέσω της αστυνομίας. Και αυτό μπορεί και να σημάνει και πόλεμο. Οι βουλευτές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης λένε πως η ρητορική του Ντόντικ έχει να κάνει με τα ξένα μέλη του δικαστηρίου, παρά το γεγονός πως με τη συμφωνία του Ντέιτον είχε προβλεφθεί ότι η θητεία τους θα είναι μόνο για 5 χρόνια. Πρόκειται για μια εγκληματική κίνηση ανταρσίας, δικονομικής απόσχησης και επίθεσης στη συμφωνία του Ντέιτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ελμεντίν Κονάκοβιτς, συνδέει ευθέως την κρίση στη Βοσνία με τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου τους τελευταίους μήνες. Ο Ντόντικ προσπαθεί να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα ή πιο δύσκολα για το Βούτσιτς, ακόμη δεν έχω καταλάβει. Συνδέεται με το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας και τη λύση για το Κόσοβο. Πολιτικοί παράγοντες θεωρούν ότι πίσω από τη ρητορική του Μίλωραντ Ντόντικ βρίσκεται η οικονομική εξαθλίωση των Σέρβων της Βοσνίας. Οι μισθοί στο δημόσιο καθυστερούν σημαντικά και οι πιο πρόσφατοι δόθηκαν χωρίς εισφορές για τις συντάξεις. Και η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας πρέπει να ξεχρεώσει μέχρι τέλος του έτους δάνεια μισού δις ευρώ. Και την ίδια στιγμή τα έσοδα από φόρους έχουν μειωθεί σημαντικά.